Στους δρόμους βγαίνουν ήδη από την Κυριακή σύλλογοι αγροτών της Πελοποννήσου, διαμαρτυρόμενοι για τη μεγάλη αύξηση στο ρεύμα και το πετρέλαιο και ζητώντας αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν υποστεί. Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Εργολίδα απέκλεισαν με τα τρακτέρ και τα γεωργικά μηχανήματά τους στην Εθνική Οδό Κορίνθου Άργους στο ύψος του Ενώδειον. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αργολίδας προχώρησε σε αποκλεισμό της Εθνικής Κορίνθου Ναυπλίου στα πλαίσια των κινητοποιήσεων με σκοπό την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Μετά την Γενική Συνέλευση του Αξίνα, οι αγρότες αποφάσισαν να στήσουν μπλόκο στον δρόμο των Αρχαιοτήτων στη Νέα Εθνική Μυκηνών Ναυπλίου στο ύψος του Αγίου Γεωργίου με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματά τους, αφού όπως υποστηρίζουν οι εξαγγελίες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ικανοποιούν τα αιτήματα που έχουν στο σύνολο οι μικρομεσαίοι αγρότες. Από την πλευρά του, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Λακωνίας σήμερα στις 4 το απόγευμα έστησε μπλόκο στη Σκάλα λόγω της τεράστιας αύξησης του κόστους παραγωγής στα αγροτικά εφόδια, καύσιμα και του ρεύματος, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ψίχουλα και κοροϊδία τις παροχές της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση, οδηγούμαστε αναγκαστικά στο δρόμο του αγώνα λόγω της τεράστιας αύξησης του κόστους παραγωγής στα αγροτικά εφόδια, καύσιμα και του ρεύματος. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης είναι κοροϊδία. Τα ψίχουλα που ανακοίνωσαν δεν μπορούν να καλύψουν ούτε στο ελάχιστο τις πραγματικές μας ανάγκες. Ανάμεσα στα άλλα, διεκδικούν να αποζημιωθούν όλοι όσοι επλήγησαν από τον Παγιωτό και την Πυρκαγιά στην Ανατολική Μάνη στο 100% της πραγματικής ζημιάς, κατώτατες εγγυημένες τιμές που θα διασφαλίζουν το κόστος παραγωγής, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ με κρατική χρηματοδότηση που θα αποζημιώνει στο 100% την πραγματική ζημιά, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, κατάργηση της ρήτας αναπροσαρμογής και μείωση το 50% στο αγροτικό ρεύμα, αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση της προκαταβολής φόρου, επιδότηση στις ζωοτροφές και στα λιπάσματα και να πάρθουν μέτρα για να μπει ένα τέλος στη μόλυνση του ευρώτα από τα λύματα των εργοστασίων.